Μετά από 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ο Ανδρέας Μπάρκουλης πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Εμφανώς καταβεβλημένος και αδυνατισμένος, ο παλαιός ζεν πρεμιέρ του ελληνικού κινηματογράφου Ανδρέας Μπάρκουλης αγκαλιάζει σφιχτά και φυλάει στα μάτια το γιο του Νίκο. Ύστερα από 20 ημέρες αγωνίας για τους δικούς του ανθρώπους, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του. Είναι μια χαρούμενη ημέρα και για τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη και για όλη την οικογένειά του. Παίρνει εξιτήριο μετά από 20 μέρες από την εντατική και από το νοσοκομείο. Φίλοι και θαυμαστές του ηθοποιού βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κοντά του. Στην αρχή είχαμε μεγάλη προσέλευση, όμως λόγω πως νοσηλευόταν στη ΜΕΘ δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε σε όλον αυτόν τον κόσμο να εκδηλώσουν την αγάπη του προς το πρόσωπό του. Οπότε αναγκαστήκαμε και ήμασταν πολύ περιορισμένοι στον αριθμό των ανθρώπων που τον έβλεπαν. Δεν είναι σε κατάσταση να μιλάει συνεχώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον, έχει νοημοσύνη, όμως έχει μεγάλη κόπωση. Ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος, δίνει τη δική του ευχή για τον πατέρα του. Βγήκε μπαμπάκας. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θες να του δώσεις μια ευχή? Να μην ξαναπεί ποτέ σε νοσοκομείο. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης είναι πλέον 77 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Υποσχέθηκε όμως στους δικούς του ανθρώπους ότι δεν θα το βάλει κάτω και θα βγει για μια ακόμα φορά νικητής.